Έχουμε όμως αρκετό κόσμο που ζητά πράγματα και από την τροχέα. Γι' αυτό και φιλοξενούμε σήμερα τον Διευθυντή της Δύναμης, τον κύριο Γιάννη Γεωργίου. Καλωσορίσατε. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιμήτρη. Λοιπόν, βλέπω αρκετό κόσμο έτσι, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως στο Twitter που μπορούν να σας βάλουν και πάνω στο post τους και να σας πούν σε άμεσο τρόπο τι γίνεται. Φωτογραφίες το πρωί μέσα στο δρόμο της Λευκωσίας, πού είναι η τροχέα, τι γίνεται. Πέρσι κάτι είχε γίνει και λειτουργήσε κάπως. Και έχουν ένα θέμα, ζητάνε από εσάς πράγματα, κυρίως στις ώρες αιχμής. Τι γίνεται, κύριε Γεωργίου? Δυστυχώς δεν έχει υπομονή ο κόσμος τίποτα. Τίποτα. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν τόσα έργα στη Λευκωσία. Τρία έργα είναι στην Καλλιπόλεως, στην Υποκράτους και στη Στάση Κράτους και στην Κυρία Κουμάτση. Δεν μπορούμε η αστυνομία να ανταποκριθεί σε όλα τα φώτα τροχέας όπου υπάρχει τροχαία κίνηση. Προσπαθούμε στους κύριους. Στα κύρια σημεία στις εισόδους της πόλης, να διευκολύνουμε την είσοδο των τροχοφόρων στην πόλη, αλλά δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλα τα σημεία που απαιτεί ο κόσμος. Γιατί είναι έλλειψη προσωπικού? Δεν είναι μόνο έλλειψη προσωπικού, είναι που θα διοχετευτούν τα αυτοκίνητα αυτά. Αν βάλουμε σε κάθε φώτα τροχιά σε ένα αστυνομικό, δεν θα επιλυθεί το θέμα. Δεν μπορεί να επιλυθεί το θέμα. Διότι δεν θα υπάρχει τρόπος για να τους διοχετεύσουμε τα αυτοκίνητα σε άλλες οδούς. Οπότε διαλέγουμε κάποια φώτα τροχιάς τα οποία μπορούμε να διοχετεύσουμε καλύτερα τον κόσμο. Εκεί που λένε ότι στο παρελθόν είχε δουλέψει σε αυτό το σύστημα ή έχουν κλείσει δρόμοι από έργα. Έχουν μπλοκάρει δρόμοι όπως το γνωρίζετε. Στην Καλλιπόλεως έχουν μπλοκάρει ολόκληρη ο τετράγωνος. Στη Στάση Κράτους το ίδιο και στην Κυρία Κουμάτση το ίδιο. Ήταν κύριες αρτηρίες αυτές οι οποίες τώρα έχουν κλείσει. Άρα αυτό που μπορείτε να κάνετε, το κάνετε ήδη? Νομίζω κάνουμε το καλύτερο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε. Θέλουμε να διευκολύνουμε τον κόσμο, αλλά πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι ζουν σε μια μεγαλούπολη και πρέπει να έχουν και υπομονή για να πάει στη δουλειά τους. Η τροχιά ποια πιστεύει ότι είναι η λύση για αυτά τα ζητήματα? Εμείς σαν αστυνομία έχουμε κάνει ολοκληρωμένη μελέτη πριν 2 χρόνια, την έχουμε παρουσιάσει, έχουμε δώσει λύσεις. Αλλά δυστυχώς δεν έχουν εφαρμοστεί. Ποιες είναι αυτές? Είχαμε κάνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς του κόσμου θα μπορούσε ο κόσμος να αφήνει τα αυτοκίνητα του έξω από τη Λευκωσία, να υπάρχουν λεωφορεία τα οποία θα μετέφεραν το κοινό στην πόλη στις ώρες αιχμής και στις άλλες ώρες φυσικά, αλλά κυρίως στις ώρες αιχμής. Έχουμε δώσει λύση να υπήρχε το κλιμακωτό ωράριο εργασίας για να υπάρχει απάβληση στο κυκλοφοριακό. Είναι ο περιμετρικός, τον οποίο τελικά θα ξεκινήσει φέτος για να γίνει ο περιμετρικός. Είχαμε πει να γίνει αποκέντρωση των κτηρίων της δημόσιας υπηρεσίας, αλλά οι Δήμοι δεν το δέχτηκαν αυτό, γιατί το ιστορικό κέντρο θα δυνατούσε, θα έχανε την έγκλη του. Ήταν λύσεις που είχαμε δώσει αρκετές. Άρα εσείς είπατε να μεταφερθούν τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας σε άλλες περιοχές έξω από τη Λευκωσία. Να γίνει αποκέντρωση, ναι, να βγουν έξω από την πόλη. Τι αντέδρασαν σε αυτό? Οι δημάρχοι της πόλης της Λευκωσίας, Στροβολός. Ναι, δεν το ήθελα αυτό, διότι λένε θα τονίσει το ιστορικό κέντρο της πόλης. Και είπατε για κλιμακωτό ωράριο εργασίας. Ποια ήταν η εισήγηση ακριβώς προς τις εταιρείες ή προς τη δημόσια υπηρεσία? Για όλα, και για τις εταιρείες και για τη δημόσια υπηρεσία. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα κλιμακωτό ωράριο για τη δημόσια υπηρεσία από τις 7 μέχρι τις 9 να πηγαίνουν δουλειά αναλόγως τις ανάγκες που υπάρχουν στα γραφεία της δημόσιας υπηρεσίας, ως επίσης και στις εταιρείες το γραφειακό προσωπικό. Τι αντίδραση λάβατε εδώ, κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, πώς το προσέγγισε? Δεν εφαρμόστηκε καν ακόμα, το είχαν υπομελέτη, δεν ανταποκριθήκαν σε αυτό το σχέδιο το οποίο είχαμε πει. Και αυτό που είπατε για να αφήνει ο κόσμος τα αυτοκίνητα του κάπου και να μεταφέρουν. Ναι, να πούμε στο περαχωρίο ή στην Αλάμπρα. Υπάρχουν όμως οι χώροι στάθμευσης. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν χώροι εκεί και να γίνουν μικρά λεωφορεία να μεταφέρει τον κόσμο στην πόλη. Αυτό γιατί δεν έγινε? Αυτό ακούγεται κάπως πρακτικά, ειδικά από αυτούς που έρχονται έξω, αλλά θα τους μετέφερα στη δουλειά τους σε σημεία και από εκεί να διοχετευτούν. Σε κεντρικά σημεία και από εκεί μπορούσαν, αν ήταν μεγάλες εταιρείες, να τους μεταφέρουν με άλλα μικρότερα λεωφορεία ή στα πανεπιστήμια το ίδιο. Εδώ τι έγινε, γιατί ακούγεται ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση? Ήταν ολοκληρωμένη η μελέτη αυτή, ήταν πολύ κατατοπιστική και νομίζω. Διότι αν αποκόψεις τους έξω από τη Λευκωσία. Δεν εφαρμόστηκε, το είπαν θα το πάρουν να το μελετήσουν, αλλά τελικά έμεινε στα χαρτιά. Εσείς βάλατε κάποια πίεση?
Δεν ξέρω τι έγινε περισσότερο, διότι όταν σαν τροχιά ετοιμάσαμε τη μελέτη αυτή πριν 2 χρόνια, τη δώσαμε στον αρχηγό, την παρουσίασε ο αρχηγός και το θέμα έμεινε εκεί. Πριν ένα μήνα, σε μια συνάντηση που είχαμε πάλι με τον αρχηγό και τους, με τον Δήμαρχο Λευκωσίας και με τα δημόσια έργα, την επαναφέραμε πάλι και είπαν ότι θα ξαναμελετηθεί.